Δυστυχώ, όπω και να έχει, το φυσικό αέριο στο 91% τρομάζει. Είναι η ηλικιώδη αύξηση. Έρχονται και καύσιμα, αυξήθηκε και το πετρέλαιο θέρμανση. Και ακόμα δεν έχουμε δει την τιμή όπως θα διαμορφωθεί όταν ανοίξει αυτή η αγορά που ανοίγει τον Οκτώβριο. Πάμε να δούμε, βέβαια, κάποια άλλα προϊόντα που έχουμε, ε, πώς να σου πω, τα έχουμε επιλέξει από αυτήν τον οριμαγδό των αυξήσεων. Θα δούμε ότι είναι μεγάλε οι αυξήσει. Και όπω θα δούμε μετά με τι μειώσει τη Οι μειώσει είναι μικρότερε. Είναι δηλαδή ακριβώ αυτό που είπε ήδη πρώτη ανάγκη. Βλέπουμε το ελαιόλαδο συν 7. αρνί κατσίκι συν 12,2. Τα ξενοδοχεία μέσα στον Αύγουστο, την ώρα δηλαδή που οι Έλληνε έκαναν τι διακοπέ του, συν 11,4%. Και συνεχίζουμε με ψάρια συν 8, φρούτα συν 4,2, πουλερικά συν 4,5, τυριά συν 3,4. Ευτυχώ υπάρχουν βεβαίω και κάποιε μειώσει που μπορεί να αντισταθμίσουν την εικόνα. Απλά είναι μικρότερε οι μειώσει από τι αυξήσει που δείξαμε μόλι πριν. Φαρμακευτικά προϊόντα 4,7. Γιαούρτι μείον 4,1. Κρασιά μείον 2,6. Μάλλον για να το τσούξουμε <στα -2> και να το ξεχάσουμε. <σ -2> αλλά και μοσχάρι μείον 2,4. Δημητριακά μείον 1,7. Χοιρινό μείον 1%. Λοιπόν, και αναμένουμε και τι παρεμβάσει και τη δέσμη μέτρων από τον Πρωθυπουργό. Αυτά να δούμε πώ θα, θα, θα ισορροπήσουν αυτά. Κωνσταντίνο ευχαριστήσουμε. Πολύ.